Τώρα που είμαι άρρωστο, έχω δίπλα στο κομοδίνο μου ένα ραδιοφωνάκι που με διασκεδάζει. Ακούω μουσική, συναυλίε και ομιλίε. Είναι τόσο δαμικρό, μα είναι δικό μου και δουλεύει μια χαρά. Είναι δώρο του θείου Νίκου στον Κλάνθη και σε μένα. Πριν από λίγο άκουσα μια εκπομπή για το Κυπαρίσι. Συγκράτησα δύο ιστορίες. Η μία ήταν από την αρχαία ελληνική μυθολογία και η άλλη από τις λαϊκές παραδόσεις μας. Τα παλιά καλά χρόνια, τότε που όλα έμοιαζαν με παραμύθι, ζούσε ένα όμορφο παλικάρι ο κυπάρισο. Ο κυπάρισο δεν είχε φίλους, είχε όμως ένα ελαφάκι που το λάτρευε. Συντροφιά μαζί του από το πρωί στο το βράδυ, έτρεχε στις πλαγιές, μάζευε χόρτα και λουλούδια, κυνηγούσε στο δάσος και ξεκουραζόταν κάτω από τα πλατήφυλλα δέντρα. Κάποτε ο κυπάρισο σημάδεψε με το τόξο του τον κορμό μια πέτρα πλέχτηκε στα πόδια του, γλίστρισε, το τόξο ξέφυγε από τα χέρια του και το βέλος βυθίστηκε στην καρδιά του μικρού ελαφιού που έπαιζε λίγο πιο πέρα. Το ζώο έπεσε πρώτα στα δυο λιγνά ποδαράκια του και ύστερα έγειρε χωρίς πνοή πάνω στα ξερά φύλλα. Ο Κυπάρισσος έμεινε ακίνητος, μαρμαρωμένος. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είχε σκοτώσει ο ίδιος τα ελάφι του. Όταν συνήλθε, έσκαψε με τα χέρια του ένα μικρό τάφο και έθαψε μέσα το μικρό του φύλλο. Ύστερα περιπλανήθηκε στο δάσος χωρίς τροφή, χωρίς νερό για πολλές μέρες. Περνώντας κάποια μέρα ο Απόλλωνας από τη βουνοπλαγιά, αντάμωσε τον κυπάρισο και δεν τον γνώρισε. Το παλικάρι είχε λιώσει σαν κερί όταν έμαθε τη θλιβερή του ιστορία, τον λυπήθηκε από τα βάθη της καρδιάς του και τον μεταμόρφωσε σε δέντρο. Έγινε κυπαρίσι. Αν προσέξετε καλά, θα δείτε τα κυπαρίσια να γέρνουν όλο ένα την κορυφή τους και να βλέπουν μπροστά κάτω. Λένε ότι είναι ο κυπάρισος που κοιτάζει τον τάφο του μικρού του φίλου και προσπαθεί να τον παρηγορήσει για το κακό που του έκαμε. Τώρα, να και η άλλη ιστορία κοντά στο Μιστρά. Σε μια ψηλή θέση που έχει από κάτω όλο τον κάμπο της Σπάρτης ήταν ένα μεγάλο κυπαρίσι, το μεγαλύτερο κυπαρίσι του κόσμου. Τώρα δεν υπάρχει πια. Είναι λίγα χρόνια που κάποιος κακός άνθρωπος είχε ανάψει φωτιά και κοντά και δεν πρόσεξε και άναψε το κυπαρίσι και κάηκε. Αυτό το κυπαρίσι είχε την ιστορία του όταν ήταν οι Τούρκες στα χώματά μας, ένας Πασάς πήγε σε αυτή τη θέση να διασκεδάσει. Έβαλε και του έψησαν ένα σφαχτό και κάθισε και έφυγε. Έφαγε. Είχε μαζί του και ένα βοσκό, ένα νέο παλικάρι, χριστιανόπουλο και τον υπηρετούσε. Για μια στιγμή το παιδί που έριξε τη ματιά του και παρατήρησε εκείνο το ωραίο θέαμα, τον κάμπο με τις πρασινάδες και άφθονα νερά και τα βουνά γύρω, το έπιασε το παράπονο και αναστέναξε. Το είδε ο Πασάς και το ρώτησε. «Τι έχεις και αναστενάζεις» «Τι να έχω Πασά μου» του λέει. «Συλλογίζομαι πως όλα αυτά τα μέρη ήταν δικά μας μια φορά και μας τα πήρατε. Μα τα χαρτιά λένε και έχω την ελπίδα μου στο Θεό πως με τον καιρό πάλι δικά μας θα γίνουν». Ο Πασάς θύμωσε. «Μωρέ, τι μας λες αυτού» του λέει και αρπάζει την ξύλινη σούβλα που είχαν ψήσει στο αρνί και την καρφώνει στη γη. «Να, το βλέπεις αυτό! Αν αυτό το ξερό παλούκι βγάλει κλαριά, τότε να έχετε την ελπίδα πως θα ξαναπάρετε πίσω αυτά τα μέρη». Την άλλη μέρα η σούβλα ρίζωσε στη γη και βλάστησε και φούντωσε και θέργεψε και έγινε το περήφανο κυπαρίσι που γνωρίζουμε.